Είμαστε εμείς οι γυναίκες που τον ιδρώτα μας στα εργαστήρια αφήνουμε, που δουλεύουμε με το κομμάτι, στα εργοστάσια των τροφίμων και τα ραφτάρικα, των μεταλλίων, οι γυναίκες που ήλιο ποτέ δεν βλέπουν. Είμαστε εμείς οι γυναίκες που για 5 σέντσα την ώρα, 13 ώρες τη μέρα σκληρά δουλεύουμε, οι φάντρες, οι κλώστρες, των κρεοπολίων οι γυναίκες, αυτές που τσακιζόμαστε πάνω στον αργαλιό. Είμαστε όμως και γυναίκες με τις πικέτες, οι γυναίκες συνδικαλίστριες, οι απεργοί που μποϊκοτάρουν τον εργοδότη, οι νυχτήτριες γυναίκες των απεργιών πείνας που τολμούν και τραγουδούν. Και ακόμα είμαστε γυναίκες που διαμαρτύρονται πέρα από τις βουβές και άλλες σελίδες της ιστορίας, ηχό από πέπλου σκεπασμένη, πέρα από την εσκεμμένη τέλεια σοπή της ιστορίας, εκεί που μεταξύ μας βρισκόμαστε, εκεί που βρίσκουμε τους εαυτούς μας, εκεί που πολλές ιστορίες μαζεύουμε και σε μια νέα εποχή όλες σαν μία τις γιορτάζουμε. Τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με θέμα την ιστορική πορεία του γυναικείου κινήματος διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Δεν ανέτρεψε τον καταμερισμό ανάμεσα στα δύο φύλλα, η γυναίκα στο σπίτι και ο άντρας στην παραγωγή, αλλά τον αξιοποίησε προς όφελός του, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορά. Η γυναίκα με τη μαζική είσοδό της στην παραγωγή αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αγωνιστεί για τα δικαιώματά της. Τα πρώτα σχηρτήματα του γυναικείου κινήματος ξεκινούν στα τέλη του 19ου αιώνα από γυναίκες κυρίως της αστικής τάξης που αγωνίζονταν για το εκλογικό δικαίωμα στις γυναίκες και άλλα μέτρα αστικού εκδημοκρατισμού. Είναι το κίνημα του φεμινισμού, το οποίο βλέπει την πάλη για ισοτιμία σε αντιπαράθεση με τους άντρες και την εξουσία που κατέχουν. Παρά την όποια θετική συμβολή αυτών των γυναικών εκείνη την εποχή, οι αγώνες αυτοί ξεπεράστηκαν γρήγορα από τις ιδέες και τις ανάγκες της νέας παραγωγικής τάξης. Όταν τα τελάρα γεμίσουν, τα σταματάμε, βγάζουμε τις σαΐδες, μετά τα γεμάτα μασούρια, τα πηγαίνουμε στο μαγκάνι, ύστερα βάζουμε τα άδεια και τα τελάρα ξυπνάμε και πάλι. Για αυτή τη δουλειά είσαι συνέχεια ορθία? Μάλιστα. Έχει τόσο πολλά τελάρα και πάνε τόσο γρήγορα. Η εργασία σου είναι πολύ εξωτερική. Μάλιστα. Δεν έχεις καιρό για τίποτα. Αν καθυστερούσατε ή αργούσατε λίγο, τι σας έκανε? Μας χτυπούσαμε τη λουρίδα. Και συνηθίζουν να χτυπούν εκείνους που δεν δουλεύουν γρήγορα? Μάλιστα. Συνεχώς? Μάλιστα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια? Μάλιστα. Εσένα σε χτυπήσανε ποτέ? Μάλιστα. Δυνατά? Μάλιστα. Χρησιμοποιούν τη λουρίδα για να σας χτυπάνε δυνατά? Μάλιστα. Ο επιστάτης πήγαινε στην άκρη του δωματίου, εκεί που δουλεύουν τα μικρά κορίτσια, έπαιρνε μια λουρίδα και μια σπιρίδα στο στόμα του και μερικές φορές έπαιρνε μια αλυσίδα και τα έβαινε και τα χτυπούσε. Για ποιο λόγο? Ήταν πολύ θυμωμένος. Έμενες μακριά από το εργοστάσιο? Μάλιστα, 2 μίλια. Είχες ροπνοή? Όχι, δεν είχαμε. Κατά κανόνα έφτανε στην ώρα σου? Μάλιστα. Η μητέρα μου ξυπνούσε στις 4 το πρωί, αλλά και στις 2 το πρωί. Οι ανθρακορίχοι πήγαιναν στη δουλειά τους στις 3 ή στις 4 και όταν τους άκουγε να προχωρούν, σηκωνόταν από το ζεστό τους κρεβάτι και έβγαινε έξω να τους ρωτήσει την ώρα. Και μερικές φορές ήμουν στο Hansfield Car στις 2 το πρωί και έβρεχε δυνατά και περιμέναμε μέχρι να ανοίξει το εργοστάσιο.